Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλέστε να καταλάβετε τις θέσεις σας για να αρχίσει η ειδική συνεδρίαση του Νεοεκλεγόμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσας. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο μας και να τα αποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Βλέπω ότι έχουμε απαρτία στη συνεδρίασή μας. Ορίζω λοιπόν ως ειδικό γραμματέα την κυρία Ουρανία Πασιαλή. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι από τις τρεις παρατάξεις. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία σε όλους μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει νέος κόσμος. Υπάρχουν πολλές γυναίκες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ελπίζω ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι από τα επιδομητικότερα για να πούμε λίγο και στο πνεύμα του Χριστένη. Και εύχομαι υγεία καταρχάς, καλή επιτυχία σε όλους και σύνδεση, σύμπραξη και ομόνοια μεταξύ μας. Η παράταξή μας λοιπόν προορίζει ως πρόεδρο τον φίλο Φίλιππο Γιούρο, όπως είχε γίνει και τις δύο προηγούμενες φορές. Να ελπίζω να ξέρετε πώς γίνεται η διαδικασία, έτσι πώς ψηφίζεται ο πρόεδρος. Οι επόμενες παρατάξεις, κύριε Τσεφκετζή. Συγγνώμη, επιτρέπω εμένα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα μια μικρή τοποθέτηση αντίστοιχη του Δημάρχου. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ όλους σας για την επιτυχία να βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να μας επιλέξει ένας Δήμος ολόκληρος, να επιλέξει εμάς ως ανθρώπους που θα τους εκφράσουν, είναι μια μεγάλη τιμή, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δίπλα στη τιμή πηγαίνει και η λέξη καθήκον. Το καθήκον έχει να κάνει τόσο παραταξιακά για όσους ανθρώπους πίστεψαν στο όραμα της κάθε παράταξης και στο δικό μας, αλλά επίσης έχει να κάνει και με το καθήκον που έχουν όλοι να εκφράσουν τους ανθρώπους που τους επιλέξαμε. Εμείς επιθυμούμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο Σύνθεσης, ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν θα είναι από σύνθεσης. Εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα για να προσθέσουμε, δεν έχουμε έρθει για να αφαιρέσουμε. Έχουμε ως επιθυμία να επικροτήσουμε οτιδήποτε είναι συμφέρον για τον τόπο. Επίσης όμως θα είμαστε σκληρά αντιπολιτευτικοί για οτιδήποτε θεωρούμε επιζήμιο. Να πω ότι εμείς θα προτείνουμε ως για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Αντώνη Τοξιλουργίδη. Θα ήθελα να κάνω και μια μικρή τοποθέτηση όσον αφορά την επιλογή μας για τον Πρόεδρο. Μέσα στο πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα πριν, εμείς θέλουμε να τιμήσουμε τον θεσμό. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του Δημάρχου στο πρόσωπο του Φίλιππου του Γιούρου. Έχουμε όμως παράλληλα την ελπίδα ο Πρόεδρος να αποδειχτεί ένα πρόσωπο το οποίο και θα προάξει το διάλογο και θα συνθέσει, θα τηρήσει ίσες αποστάσεις, θα είναι κοντά μας σε όποιες προτάσεις κάνουμε, όπως για παράδειγμα το να έχουμε μια σταθερή ημερομηνία στα Δημοτικά Συμβούλια, τέλος πάντων δεν έχει σημασία σήμερα να τα αναφέρουμε όλα αυτά, θα είναι κοντά μας. Θέλουμε να πούμε ότι η στάση της Δημοτικής Αρχής στην ορκομοσία των συνδυασμών δεν μας άρεσε και τέλος πάντων δεν θεωρούμε ότι είναι στο πνεύμα της σύγκλησης. Τα προσπερνάμε σήμερα, δεν έχει κανένα νόημα σε όλα αυτά. Εμείς ευχόμαστε στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας νικητής να είναι ο τόπος. Και κάτι τελευταίο, υπάρχει μια απέτηση όλου του κόσμου για ένα ποιοτικό δημοτικό συμβούλιο. Θέλω να συνεισφέρουμε όλοι σε αυτό. Θέλουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να έχουμε τιμήσει το κάθε πολίτη για την επιλογή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Ρεσάφης. Να συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου όλους τους εκλεγμένους, να ευχηθώ καλή τετραετία σε όλους, στον Δήμαρχο, στους νέους αντιδημάρχους, στα νέα δημοτικά, στους δημοτικούς συμβούλους. Έπεσε αρκετά ο μέσος όρος ηλικίας, με χαροποιεί αυτό, γιατί οι νέοι θα μπορούν να προσφέρουν άλλα οράματα, άλλες ιδέες. Εύχομαι να υπάρξει σύνεση, να υπάρξουν συγκλήσεις σε πολλά θέματα και παραγωγικός διάλογος. Μετά από ενδοπαραδεξιακές διαδικασίες, από εμάς υποψήφιος είναι ο Χρήστος Οδάτης. Τσάκα, έχετε το λόγο για μια τοποθέτησή σας και στη συνέχεια. Πολλά μας και εμείς θα θέλαμε να συγχαρούμε τις άλλα εκείς εισπύρωση όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτήτων και από την πλευρά μας θα θέλουμε να τους επιτούμε καλή θητεία. Απλά εμείς θεωρούμε ότι για τη λύση των προβλημάτων του Δήμου δεν φτάνει μόνο η καλή πρόταση και διάθεση, αλλά γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ζούμε σε ένα
ζούμε σε ένα καθεστώς με βαριά φορολογία και υποχρεωματοδότηση των Δήμων. Μέσα σε αυτά έχουμε και το αντιδραστικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από την τωρινή και, και η διαδικασία που προηγήθηκε έγινε πάνω σε αυτό το πλαίσιο που ουσιαστικά δίνει την απόλυτη αυτοδυναμία στην πρώτη παράταξη. Εμείς θεωρούμε ότι όπως όλα αυτά τα χρόνια κάναμε, πέρα από την πρόθεση και τη διάθεση, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και διεκδίκηση και αγωνιστική πίεση. Όπως έχουμε πράξει και στις προηγούμενες θητείες μας, σ' άλλα έχει συσπήρωση εδώ με τον Κάλτον του Φουνταλή, εμείς θα επιμείνουμε η συζήτηση να γίνεται πάνω στα πραγματικά προβλήματα του λαού και φυσικά στη σχέση που αυτά έχουν με την κεντρική πολιτική. Ευχαριστώ. Τα ψήφους έγκυρος στο Φίλιππα τον Κύρο και 9 λευκά. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Πάμε στη δεύτερη φάση. 16 έγκυρα ο κύριος Γάτσης, 10 λεπτά. Αυτοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε στη θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μια θέση στην οποία συνεχίζω από την προηγούμενη θητεία. Να ευχαριστήσω για τη στήριξη τον Δήμαρχο και την παράταξη τη Δημοτική, στην οποία ανήκω, η οποία με ανακήρυξε ως υποψήφιο για το αξίωμα αυτό. Όπως επίσης και τον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο ξεχωριστά από τις 27, ανεξάρτητα από το αν ψήφισε ή όχι, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Και παίρνοντας την κουβέντα από τον φίλο τον Γιάννη τον Τερκετζή στην τοποθέτησή του, σας διαβεβαιώ ότι όπως τήρησα τα καθήκοντά μου μέχρι σήμερα, το ίδιο θα εξακολουθήσω να κάνω, τηρώντας πάντα ίσες αποστάσεις μεταξύ όλων, δίνοντας το λόγο στον κάθε ένα που ζητάει, όπως μέχρι σήμερα, και θα υπάρχει μια απόλυτη δημοκρατική διαδικασία, όπως προβλέπεται άλλωστε από τον κανονισμό, ο οποίος ήδη σας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά. Επίσης, θα έχω σίγουρα αρρωγούς και συνεργάτες και τον φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη του Ξυλουρίδη από τη θέση του Αντιπρόεδρου, καθώς και τον Χρήστο τον Χάτσε από τη θέση του Γραμματέα, ο οποίος εύχομαι καλή θητεία και σιδηροκέφαλο. Αν θέλετε να πείτε από ποιο λόγο ο καθένας για να συνεχίσουμε στο εξής και τη διαδικασία, Αντώνη και Χρήστο, αν θέλετε, αλλιώς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν. Συνεχίζεται η ειδική συνεδρίαση με την εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής αρχικά και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την συντομία της διαδικασίας. Ήδη ρώτησα τους επικεφαλείς νωρίτερα και έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια. Δύο λεπτάκια μόνο τελειώνουν και τα ψηφοδέλτια της κοινωνίας σε κίνηση, απλά για το τυπικό μόνο για να καταγραφεί. Παρακαλώ, Δήμαρχε, να ανακοινώσετε ποιοι θα είναι υποψήφοι ως μέλη της Οικονομικής και της Ποιότητας Ζωής και αντίστοιχα ποιοι θα είναι οι οριζόμενοι αντιδήμαρχοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Οικονομική λέγοντας ότι οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι θα ανακοινώνονται σήμερα για την Οικονομική Επιτροπή είναι ο κ. Πουράτογλου με τον κ. Σαμβίδη. Και για τους συμβούλους η κυρία Ιαφρίδου, ο κύριος Μούχας, ο κύριος Πασκάλης και ο κύριος Χατζόγλου. Για τη δε ποιότητα ζωής ως αντιδήμαρχη είναι η κυρία Κατσάρα και ο κύριος Λαπρόπουλος. Και από τους δημοτικούς συμβούλους ο κύριος Γιώργας, η κυρία Ιαφρίδου, ο κύριος Μούχας και ο κύριος Πασκάλης. Αν θέλετε πρόεδρε να πείτε τις διαδικασίες. Έτσι, επειδή ως επικεφαλής της κοινωνίας σε κίνηση, αν θέλετε λίγο να ανακοινώσετε τους υποψηφίους. Υποψήφιος για την Οικονομική Επιτροπή θα είμαι εγώ ο ίδιος. Αναπληρωματικός θα είναι ο Βαγγέλης ο Τωμάς. Για την ποιότητα ζωής τακτικός θα είναι ο Βαγγέλης ο Τωμάς και αναπληρωματική η Δήμητρα Καραμάνη. Κύριε Ρησάφη, αν έχετε την καλοσύνη από την ενωτική δράση να ανακοινώσετε τους υποψηφίους. Για την Οικονομική Επιτροπή Ρησάφης Αντώνης τακτικός και Ιγνάτης και Τσιτζίδης αναπληρωματικός και για την ποιότητα ζωής η Ελένη Ιπίτσου τακτικός και η Έλλη Θεοδόρου αναπληρωματικός.
Καλώς, κύριε Τσιτσάκα, δεν σας δίνω το λόγο όπως προβλέπετε από, από την νομοσχετική νομοθεσία, γιατί δεν είναι αντιστοιχή θέση. Λοιπόν, είναι γνωστό σε όλους, απλά για το τυπικό να ανακοινώσω ότι είναι μέχρι 4 σταυρούς έχουμε δυνατότητα στο κάθε ψηφοδέλτιο να θέσουμε και εκλέγονται από την σημερινή διαδικασία τα υπόλοιπα μέλη της κάθε επιτροπής, αντίστοιχα οικονομικής και ποιότητας ζωής εις άριθμα, 2 από την παράταξη του Δημάρχου, 1 από την Λάσο νομιοψηφία και 1 από την Ελβίζα νομιοψηφία και αντίστοιχα είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Υπάρχει κάποια αντίρρηση να συνεχίσουμε στην εκλογική διαδικασία. Στον συνάδελφο, τα αποτελέσματα για τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ένα λευκό καταρχήν, ενωτική δράση Ρησάφη 6 και Τζίδη 1, κοινωνία σε κίνηση Τσεπιατζή 8, Θωμά 1, δημοτική πρωτοβουλία τη Αμπουδορίδα, Ιατρίδου 10, Χατζόβιου 10, Πασχάλη Μούκα 9. Και εκλέγονται Ρησάφη, Τσεπιατζή, Ιατρίδου και Χατζόγλου με αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα και Τζίδη, Θωμά, Πασχάλη και Μούκα. Με τη διαδικασία, με την επιλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλώ, αποτελέσματα για την συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τη Δημοτική Πρωτοβουλία της Ανθρωπολογίας έλαβαν Γιώγας και Μούκας από 10 σταυρούς, Πασχάλης και Ιατρίδα από 9, Κοινωνία Συγκίνηση Θωμάς Ευάγγελος 8, Καραμάνη Δέμητρα 1, Κίτσο Ελένη Ενωτική Δράση 6, Θεοδόρο Έλλη 1 και ένα λευκό. Επομένως εκλέγονται Γιώγας Μούκας ως τακτικά μέλη, Θωμάς και η κυρία Κίτσου επίσης ως τακτικά και αναπληρωματικό Πασχάλης, Ιατρίδου, Καραμάνη και Θεοδόρου. Και κατόπιν κλήρωση, η οποία διενεργήθηκε, θεωρούνται για την ισοψηφία που έχει και στην οικονομική και στην ποιότητα ζωής, θεωρούνται κατά αλφαβητική σειρά αυτοί που έλαβαν τους σταυρούς, πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα και ως τακτικά και ως αναπληρωματικά μέλη. Συνάδελφοι, έχει. Πριν πίσω τη συνεδρία, θα σα δώσω λίγο μερικά διαδικαστικά για να ξέρετε. Βασικά, η Οικονομική Επιτροπή μα συνεδριάσει πριν από τον Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχουμε πολλά τα θέματα και λόγω εκλογών πήγαν πολλά πράγματα να ταυτίσω. Όπως επίσης, θα έχω μια σύσκεψη με, με τα συμβούλια τα τοπικά για να δούμε τα προβλήματά του. Όπως επίσης, επειδή κατακτήσετε αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό και επειδή μιλάμε για σύνδεση, θα έχετε όλοι στα χέρια σα προπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε και να μπορούμε να προτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να, να πω επίσης ότι περιμένουμε μερικές διευκρινήσεις για τα νομικά πρόσωπα και νομίζω ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα τα φέρει, οπότε θα διευκρινιστούν πολλές από τις απορίες, αν θέλετε, που έχει ο καθένας προσωπικά και οι παρατάξεις. Οπότε περιμένουμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σχετικά με αυτές τις διευκρινήσεις που έχει κάνει και η ΚΕΠ, νομίζω Γιάννη ότι θα έχετε θέσει στο Υπουργείο και εντός του νερού θα έχουν και αυτές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να είστε καλά, υγεία, αγάπη και περιμένουμε πολιτική συνεργασία για το καλό της πόλης μας. Της πόλης και του Δήμου γενικότερα. Να είστε καλά. Συνάδελφοι, μην παρακολουθήσω άλλο θέμα του λέει της συνεδρίασης.